Ας αρχίσουμε από το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον Παζιάννα, η ΑΕΚ η οποία δεν είχε νίκη εντός έδρας, δεν είχε νίκη στο ΟΑΚΑ. Πήρε μια νίκη, μια εύκολη νίκη και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε και αυτό το σκορ παρεμπιπτόντως στα play-off. Πρώτη φορά που υπάρχει νίκη, πρώτο μάτς που υπάρχει νίκη στα play-off με διαφορά πάνω από δύο goal. Ένα γκολ. Πάνω από ένα. Από ένα γκολ, νομίζω. Ναι. Πάνω από ένα γκολ, δίκιο έχεις. Πάνω από ένα γκολ πρώτη φορά. Πάντα κρινόταν τα μάτς στο ένα γκολ διαφορά. Ναι. Η ΑΕΚ η οποία μάλλον εύκολα. Τι μάτς, σίγουρα εύκολα. Τι μάτς είδες. Υπήρχαν 10 πρώτα λεπτά που ευνηδιάστηκε η ΑΕΚ και εγώ. Εσύ, που γιατί... το έβλεπα. Γιατί μπήκε λίγο επιθετικά ο Ταγιάννα. Ναι. Έβγαινε μπροστά, αλλά αυτό κράτησε 10 λεπτά μέχρι να. Ξέρεις, πάνω σε αυτό που λες, υπάρχει δήλωση μεταξά μετά το τέλος που λέει ότι έβλεπα ότι πίσω λέει έχουμε ανοιχτές πόρτες. Αλλά έβλεπα και την ομάδα να παίζει ψηλά και δεν ήθελα λέει, να τις στερήσω. Θα μπορούσα λέει, τακτικά να κάνω, να κλείσω τις πόρτες. Αλλά δεν ήθελα λέει, να τις στερήσω τις ευκαιρίες έτσι γιατί δημιουργούσε ευκαιρίες ψηλά. Τι διαφορά έχει η ΑΕΚ σε σχέση με άλλα παιχνίδια, τι διαφορά είδα. Γέμιζε την περιοχή πιο καλά, πατούσε και ο Μάνταλος και ο Κρυχόβιακ. Ναι. Διότι πάλι έπαιζε χωρίς σεντερφόρ κλασικό. Εννοείται, αφού. Γύρω στο 30 ο Άμραμπατ έφυγε και άλλαξε με τον Λιβάη. Ο Άμραμπατ ήταν. Πήγε στο πλάι που νομίζω ότι έγινε καλύτερη Άκη, έτσι. Αλλά γενικότερα ούτε ο Λιβάη είναι ένα κλασικό σεντερφόρ. Την περιοχή την πατούσαν ο Κρυχόβιακ, ο Μάνταλος. Εκτός από τους επιθετικούς δηλαδή, πατούσαν και τα δύο. Σύμπτωση όχι πάντως. Σε σχέση με αυτό που λες, σύμπτωση όχι μετά από το 35 τον γκολ έρχεται στο 39 με τον Χατζησαφή. Δηλαδή μετά την εσωτερική αλλαγή. Ναι, αλλά η ΑΕΚ φαινόταν ότι το είχε το μάτς. Έπαιζε ο Χατζησαφή αριστερά, ο οποίος όποτε είχε την μπάλα η ΑΕΚ έκλεινε και ήταν σαν να παίζει αμυντικό χαφ, χωρίς να. Αριστερά, αριστερός μπακ. Αριστερό μπακ. Το λέω γιατί τον είχαμε αφήσει κεντρικό χαφ μέσα. Ναι, αριστερό μπακ ξεκίνησε, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ στην κυκλοφορία και πολλές φορές έπαιζε σαν ήταν, όταν η μπάλα ήταν στα πόδια της ΑΕΚ και έπαιζε ως χάφ ο Χατζησαφή, πράγμα το οποίο βοηθούσε. Καταλυτικός δηλαδή στο πώς λειτουργήσε η ΑΕΚ αγωνιστικά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να σου πω ότι ένας παίχτης έκανε ένα τρομερό παιχνίδι. Όλα λειτουργήσαν καλά. Όλοι οι παίχτες παίξαν καλά. Και ο Τζούμπερ ήταν καλός και ο Άμπραμπατ στο πλάι ήταν καλός. Όλοι καλά ήταν. Λειτουργήσε η ομάδα έτσι. Πολλές φορές βγήκε η μπάλα στα πλάγια. Εκεί πέρα θα πρέπει να το δει η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Ρώτα που πάει πολύ καλά, βγαίνει και πολλές φορές κάνει σέντρα ενώ θα έπρεπε να τη γυρίσουμε την μπάλα. Δηλαδή έχει βγει αρκετές φορές η ΑΕΚ στο πλάι, χωρίς να κάνει τελική μεταβίβαση σωστή. Εκεί πέρα θα μπορούσε να προσέξει και θα έχει και μεγαλύτερο σκορ. Να μην εννοείς να μην σηκώνει την μπάλα, τι εννοείς να προσέξει, να είναι πιο. Να μην πάει σε τόσες σέντρες. Βλέπουμε και πασάρουμε από το πλάι, δεν κάνουμε αναγκαστικά σέντρα. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Έχει πολλά προσόντα, το λέω για το Ρώτα γιατί. Είναι εντυπωσιακός στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Βγαίνει αρκετά συχνά, θα πρέπει να γίνει καλύτερο στη τελική πάσα. Συμμετοχή Μάταλ, είχε, να πούμε εδώ ότι η Χατζησαφή από τη στιγμή που τον βάζει στην εικόνα και το Χατζησαφή πηγαίνει αριστερός μπακ από χαφ, που ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, και αλλά λειτουργήσε ως χαφ. Λειτουργήσε ως χαφ και μάλλον εντολή ήταν, δεν θα ήταν τυχαίο το ότι έφυγε τώρα από αριστερά και έκλεινε μέσα. Επ' ουσίας έπαιζε δίπλα στο Σιμάνσκι. Χατζησαφή, ο οποίος βάζει. Οπότε είχε την άνεση ο Μάνταλος και ο Χρυχόβιακ να ανεβαίνουν πολύ, πολύ πιο καλά. Ανανιώθουν δηλαδή ασφάλεια στα, ναι, 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 στα νότους, γιατί είναι μόνο ο Σιμάνσκι, αλλά βοηθάει και ανασταλτικά και ο Χατζησαφή. Ναι, και στην κυκλοφορία της μπάλας, διότι είναι καλύτερος από το Σιμάνσκι ο Χατζησαφή. Ο Χατζησαφή, όπως παρεμπιπτόντως, σκοράροντας, πέτυχε και το δεύτερο δικό του γκολ στο πρωτάθλημα. Έχει ένα σκοράρι από εκείνη την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ στο Παθεσσαλικό. Εντάξει, δεν είναι δουλειά του να σκοράρει. Όχι, και εκείνο ότι ήταν και δικό του γκολ. Δικό του ήταν, αλλά ήταν ένα γκολ, θυμάσαι, καθυστερής που έχει φύγει μπροστά ο Τσούμπερ και του δίνει το μισό γκολ συγγενιεστή. Πολύ καλό και ο Τσούμπερ. Πάλι γενικά όλοι είχαν διάθεση. Ο Τσούμπερ παίζει έτσι εδώ και αρκετά μάτς με πολλά τρεξίματα. Και το γκολ πολύ, πολύ ωραία η assist. Τώρα είτε είναι δική του είτε είναι του Μάνταλου. Χωρίς να κουμπίσει την μπάλα, ο Μάνταλος assist έβγαλε. Αλλά η πάσα του. Ναι. Θα σκίσω τα πτυχία του στα στικολόγια τώρα. Ναι, τσάξε να βρεις τώρα. Είναι σαν να σου κάνει μια πάσα και να ανοίγει τα πόδια, περνάει η μπάλα από κάτω. Ναι. Και επειδή την ακουμπάω, δεν πιστώνω. Δεν ακούμπησε, την πιστώνεται ο άλλος. Όχι, κύριε. Δεν έχει σημασία ποιο την πιστώνεται. Σημασία έχει ότι η Άκη για πρώτη φορά είχε σε πολλές επιθέσεις πολύ σωστή ανάπτυξη. Ναι.
Και αυτό δεν το έχουμε δει εύκολα να πηγαίνει μπάλα. Ο Τζούμπερ δεν αναγκαστικά πήγαινε μόνο να βρει τη γραμμή και να κάνει σέντρα. Να πούμε για τον Πασχιάννα σε αυτό το παιχνίδι ότι είναι ένας Πασχιάννα ο οποίος έχει απουσίες. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ο Πασχιάννα έχει απουσίες. Αλλά του λείπουν σημαντικοί παίχτες. Δηλαδή στο αριστερό άκρο της άμυνας ήταν. Δεν είχε Πίρσμαν, δεν είχε Ποτνάσκι που άλλες φορές έχει παίξει εκεί, δεν είχε Καρδάφσκι που και εκείνο το χρησιμοποιεί ενώ είναι εξτρέμ. Ο Ηρακλής Μεταξάς. Έπαιξε ο Ρίζος πρώτο δικό του παιχνίδι, ο 20χρονος, ενώ σε ντεμπούτο σε αρχικό σχήμα ως βασικός. Και στην επίθεση παίζει με τον Κύρκο στο πλάι του Περέα. Ένα επίσης νεαρό παιδί το οποίο κάνει πρώτο παιχνίδι την προηγούμενη αγωνιστική. Και τώρα εκεί τότε σαν αλλαγή στον ΠΑΟΚ, τώρα τον είχε από την αρχή. Εντάξει, ο Πασχιάννα διάλεξε, αυτό είπε και ο Μεταξάς, να παίξει ψηλά, μη κλειστή. Καλά έκανε. Και καλά έκανε. Και είναι πολύ δύσκολο για τα Γιάννα με τόση κούραση που έχει μαζέψει και επί της ουσίας χωρίς να έχει στόχο αντικειμενικό, έτσι. Ναι. Απλά να παλεύει τα παιχνίδια. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν το παιχνίδι ζωής και θανάτου, σε εισαγωγικά, να βγάζει πόσα μάτσα μπορούσε να το κάνει. Δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό που κάνουν τα Γιάννα. Ναι, και για την καταγραφή των πραγμάτων να πούμε ότι αυτή η νίκη τη ΑΕΚ, η πρώτη, όπως είπαμε, στο ΑΚΑ. Είχαν μια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ. Την πρώτη ευκαιρία την είχαν τα Γιάννα. Ναι. Έρχεται μετά από δύο ήττες με ΠΑΟΚ και Άρη και μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Στα προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια στο ΑΚΑ. Αυτά από το παιχνίδι του. Τώρα να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν είναι στα πόδια τη μετά. Δεν νομίζω ότι περιμένανε δύο διπλά. Ναι, σίγουρα τα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα ναι, για την. Τα χειρότερα δυνατά. Η ΑΕΚ είπα κερδίσει έτσι κι αλλιώς, αλλά από τη στιγμή που κερδίσαν κι άλλοι δύο, δεν εξαρτάται από την ίδια το αν θα βγει στην Ευρώπη. Το ένα μάλιστα αποτέλεσμα το ήξερα από ένα σημείο και μετά, την ώρα που έπαιζε και η ίδια, είχε τελειώσει το μάτι της Τούμπας. Δηλαδή η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει με στον Άρη και πάλι θα είναι σίγουρη. Ναι. Σε περίπτωση νίκης του Άρη, η ΑΕΚ μένει εκτός. Σίγουρα. Εκτός Ευρώπης. Δεν είναι και στον Άρη, διότι έχει και την ισοβαθμία ο Άρης μετά. Θα περάσει τρεις βαθμούς. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό παιχνίδι.